just me and my guitar. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε δύο δεματάκια. Αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από αυτό εδώ που δεν χρήζει και πολύ συζήτηση. Να το ανοίξουμε, να το δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το έχουμε ξαναδεί και σε προηγούμενο unboxing. Λοιπόν, το χαρτάκι με την παραγγελία. Είναι ο γνωστός καθαριστής για τα γυαλιά. Μιας και το πρώτο που είχα πάρει και το είχα δοκιμάσει έκανε δουλειά, είπα να πάρω άλλο ένα. Εντάξει, το έχουμε δει, βάζουμε ανάμεσα τα γυαλιά, καθαρίζουμε. Έχει εδώ πανάκι με μικροίνες, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, και καθαρίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δέμα μας. Αυτό εδώ λίγο πιο μεγάλο. Να δούμε από πού θα ανοίξουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Χαρτάκι παραγγελίας. Αυτό το καλώδιο και για να δούμε. Τίποτα άλλο. Και την κούπα αυτή, την αυτοαναδευόμενη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κούπα, πώς είναι. Self-steering mug. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, made in China κτλ. The self-steering mug is the ultimate lazy man's mug κτλ. Press the button to steer your drink. 2Pα batteries κτλ. What every man wants, maximum taste, minimum effort κτλ. Μάλιστα, αυτό είναι το κουτάκι, black. Ωραία, πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Μεγαλούτσικη σε μέγεθος είναι. Λοιπόν, μεταλλικό το εξωτερικό, self-steering mag. Θα προτιμούσα να... Εντάξει, να μην το γράφει αυτό εδώ, να έχει κάποιο σχεδιάκι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και το καπάκι. Το καπάκι εδώ έχει και λάστιχο, ας το πούμε έτσι. Ναι, το οποίο είναι για να σφραγίζει καλύτερα. Από πάνω έχει μία τρύπα εδώ. Και εδώ είναι, λέει, για το καλαμάκι. Δεν είναι βιδωτό. Ωραία, λοιπόν, τι κάνει αυτή η κούπα τώρα. Αυτή η κούπα, όπως βλέπουμε εδώ κάτω, έχει αναδευτήρα. Και πατώντας το κουμπάκι αυτό εδώ, το οποίο είναι με λαστιχένια επικάλυψη από πάνω, έχει λαστιχάκι, μάλλον πρέπει να είναι και μονωμένο για τα νερά, για να πλένεται, ανακατεύει μέσα, ας πούμε, πατώντας το κουμπάκι, ανακατεύει το καφέ σου, το ρόφημά σου. Λοιπόν, open close, για να το ανοίξουμε, να το δούμε. Θα βάλουμε τις μπαταριούλες να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, μία και μία, δύο. Φαντάζομαι, εντάξει, εδώ δεν έχει κάποιο λάστιχο. Κλείνουμε έτσι. Ναι, ακούγεται και ένας ήχος του μοτέρ. Δεν ξέρω αν περνάει στο ακουστικό. Μάλιστα, αυτή είναι η κούπα. Εντάξει, θα τη δοκιμάσω να φτιάξω καμιά σοκολάτα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Φαίνεται να έχει δύναμη το μοτεράκι, εντάξει, καλή περίπτωση. Λοιπόν, μεταλλική απ' έξω, πάει αυτό. Είδαμε την κούπα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο Micro USB OTG Charge Hub for a smartphone and tablet. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, σου λέει ότι μπορείς να συνδέεις, λέει, ταυτόχρονα στο κινητό σου ή στο τάμπλετ σου πληκτρολόγιο, στικάκι, μάους και USB adapter, δηλαδή το φορτιστή. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα. Support Galaxy S2, Samsung, Galaxy S3, Galaxy Tab, Sony Xperia, Sony Xperia Aero, Toshiba and Sony S-Series Tablet and other Android models.
Λοιπόν, τέλος πάντων, μας λέει εδώ πέρα ότι μπορούμε να, τι μπορούμε να συνδέσουμε. Μας λέει για ποια μοντέλα είναι συμβατά, ποια μοντέλα υποστηρίζει και κάποιες οδηγίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και εγώ ένα ταμπλετάκι εδώ κοντά μου, αλλά δεν έχω mouse να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι micro USB εδώ, έτσι. Εδώ πάλι micro USB θηλυκό, USB θηλυκό, USB θηλυκό και USB θηλυκό. Και είναι όλα συνδεδεμένα εδώ και σου λέει για αυτή τη θύρα εδώ, τη micro USB το θηλυκό, έχει εδώ και κουμπάκι και σου λέει πώς θες να το χρησιμοποιήσεις, για φόρτιση επάνω ή σαν θύρα OTG κάτω. Λοιπόν, πάμε να το βάλω σε ένα ταμπλετάκι που έχω εγώ εδώ. Βέβαια δεν έχω mouse μαζί μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ τι θέμα είχα τώρα. Αυτό εδώ το πληκτρολόγιο θήκη για το tablet έχει το καλώδιο του, το οποίο είναι micro USB. Και είχα πάρει τώρα, είχα ένα hub και είχα αυτόν εδώ τον adapter που είναι από θηλυκό micro USB σε USB. Και οπότε αναγκαστικά έβαζα εδώ το σύνδεα το πληκτρολόγιο εδώ και αυτό στο χαμπάκι. Τώρα θα συνδέω το πληκτρολόγιο εδώ σε αυτή τη θύρα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνεται το πληκτρολόγιο εδώ και το που είναι η θύρα από εδώ και όλο το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα δουλέψει εδώ ή αν θέλει adapter. Πάντως έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε, μας δουλεύει? Όχι, δεν μας δουλεύει εδώ, αν το συνδέσω απευθείας. Άρα οπότε θα χρησιμοποιήσω τον adapter ξανά και θα το συνδέσω εδώ. Λογικά θα πρέπει να δουλέψει. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα εγώ? Έχω πιάσει και έχω συνδέσει με τον adapter αυτόν εδώ από micro USB θηλυκό σε USB αρσενικό. Έχω συνδέσει το καλώδιο του πληκτρολογίου εδώ και αυτό εδώ το έχω συνδέσει στη μία θύρα του hub. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι δουλεύει, δηλαδή θέλει πιθανότατα κάποια στιγμή, κάποιο χρόνο για να το αναγνωρίσει. Τέλος πάντων, μου δούλεψε εμένα πριν, θα το δουλέψω και αναλυτικότερα μετά το βίντεο, να δω πώς ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσω να συνδέσω στικάκι στη διπλανή θύρα, να δούμε αν θα το αναγνωρίσει. Λοιπόν, εκτός κι αν θα χρειάζεται να έχει ρεύμα, έτσι, γιατί λέει ότι μπορείς να συνδέσεις, να το. Αν φέρουμε την κάμερα κοντά, γράφει εδώ εξερεύνηση αρχείων. Έχει ανοίξει δηλαδή το στικάκι, το αναγνώρισε. Λοιπόν, άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, αυτό θα το δουλέψω και καλύτερα το hub για να δω περισσότερες λειτουργίες. Τώρα το έκανα έτσι πρόχειρα να δω τι αναγνωρίζει. Λοιπόν, αυτό εδώ το χαμπάκι, το οποίο έχει 4 εισόδους, έχει 3 USB hub κλασικά, τα οποία μπορείς να συνδέσεις στικάκι, mouse και κάποιο πληκτρολόγιο, και αυτό εδώ είναι για τη φόρτιση, να φορτίζεις ταυτόχρονα. Έχει εδώ διακόπτη, το οποίο λέει φόρτιση ή OTG. Φαντάζομαι ότι μπορείς να συνδέσεις το στικάκι στο έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά εγώ μπορώ να το συνδέσω και εδώ. Χρήσιμο, ωραίο, θα το δοκιμάσω πιο εμπεριστατωμένα να το δω. Και αυτό πάει στο ταμπλετάκι, στο κινητό μας, τι θέλουμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που είδαμε, το άλλο είναι η κούπα, την οποία και αυτή θα τη δοκιμάσω. Θα φτιάξω μετά μια σοκολατίτσα να δούμε πως δουλεύει, και ο καθαριστής γυαλιών. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, 3 πραγματάκια. Αυτό το περίμενα αρκετό καιρό
για να μπορώ να χειρίζομαι το tablet από τη θήκη πληκτρολόγιο που έχω και μαζί με mouse. Λοιπόν, καλή περίπτωση και η κούπα φαίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα, θα τα πούμε και σε ένα επόμενο βίντεο. Για ό,τι απορία έχετε, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Θα τα πούμε και σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά από μένα. Γεια.